Fashion Style and Lifestyle Blog και σήμερα αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας την επιχείρησή μου να φτιάξω sushi. Οι περισσότεροι από εμάς αυτές τις μέρες, επειδή έχουμε άφθονο χρόνο στη διάθεσή μας, δοκιμάζονται σε διάφορες συνταγές έτσι για να εξασκήσουν τις μαγειρικές τους ικανότητες. Οπότε σήμερα θα επιχειρήσω μαζί σας να φτιάξω sushi. Πρώτο βήμα για να φτιάξουμε sushi και μάκερο είναι να ψήσουμε το ρύζι μας. Το ρύζι που χρειάζονται αυτά τα sushi είναι ειδικό ρύζι, το οποίο το βρίσκουμε σε όλες τις υπεραγορές. Βάζουμε λοιπόν το ρύζι με κρυό νερό, το αφήνουμε να ψηθεί για 10 λεπτά και στα επόμενα 15 λεπτά σβήνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε κλειστό όμως, δεν το ανοίγουμε για κανένα λόγο. Μετά προσθέτουμε 4-5 κουταλιές rice vinegar και μία κουταλιά ζάχαρη και τα ανεκατώνουμε. Δεύτερο βήμα είναι να ψήσουμε τα ψάρια μας. Σήμερα θα φτιάξουμε mackerels μόνο με ψημένα ψάρια. Οπότε, ψήσαμε το σολομό μας, τον κόψαμε σε λεπτές λωρίδες και τον ψήσαμε στο τηγάνι με λίγο coconut oil. Φτιάξαμε γαρίδες tempura, αλλά μπορείτε είτε να πάρετε μπάτερ έτοιμο και να τηγανίσετε τις γαρίδες, είτε να τις πάρετε έτοιμες τις γαρίδες σας και καβουροπόδαρα. Τρίτο στάδιο είναι να κόψουμε τα vegetables που θα βάλουμε μέσα στα sushi μας. Εγώ διάλεξα αγκουράκι, καρότο και φυσικά αβοκάτο. Για να τυλίξουμε τα Maggi Rolls μας, χρειαζόμαστε αυτό το ειδικό μπαμπού, το οποίο πάλι βρίσκεται σε όλες τις υπεραγορές. Εγώ το τύλιξα με cling film, όπως βλέπετε, ούτως ώστε να μην κολλατορίζει κατευθείαν πάνω στο μπαμπού και να εκτυλίγονται και πιο εύκολα. Επίσης, έβαλα σε ένα μπολ μαύρο σισάμι για να φτιάξουμε και τα ανάποδα Maggi Rolls που είναι καλυμμένα με μαύρο σισάμι και φυσικά ginger και μέιο που είναι ειδικό για τα Maggi Rolls. Παίρνουμε το πρώτο φύλλο που χρειαζόμαστε για να τυλίξουμε τα Maggi Rolls και το βάζουμε να είναι η πάνω πλευρά, να είναι η σκληρή πλευρά. Πάμε να τυλίξουμε το πρώτο μας Maggi Roll. Το bamboo sheet πρέπει τα ξύλα του να βλέπουν οριζόντια για να μπορούμε να το τυλίξουμε. Όπως είπα και πριν, βάζουμε το φύλλο μας, η τραχεία πλευρά να είναι προς τα πάνω και έχουμε ένα μπολάκι με νερό για να μπορούμε να παίρνουμε το ρύζι πιο εύκολα γιατί αυτό το ρύζι κολλά. Άρα, βάζουμε τα χέρια μας λίγο μες στο νερό και παίρνουμε μία χούφτα ρύζι. Την απλώνουμε πάνω στο φύλλο και ξεκινούμε σιγά σιγά να το απλώνουμε πάνω σε όλες τις γωνιές. Αν δεν αρκεί, παίρνουμε κι άλλο και απλώνουμε μέχρι να γεμίσει. Τώρα επιλέγουμε τι θα βάλουμε μετά το ρύζι μας. Εγώ θα βάλω πρώτα γαρίδες τεμπούρα. Παίρνω δύο και τις βάζω. Οι ουρές να είναι προς τα έξω. Παίρνω και λίγο από κάτω. Και το απλώνω δίπλα του. Και θα βάλουμε και λίγο καρότο. Εντάξει. Τώρα θα αρχίσουμε να τυλίγουμε το σούσι μας. Παίρνουμε το φύλλο μαζί με το μπαμπούσι και το σχηματίζουμε. Όπως βλέπετε, ήδη έχει αρχίσει να παίρνει ένα σχήμα. Συνεχίζουμε σαν να είναι ένας κύλινδρος. Και στο τελευταίο βάζουμε και λίγο νερό στην άκρη, ώστε να κολλήσει πιο καλά το φύλλο μας.
εγώ πάντα προτιμώ να τα βάζω και στο ψυγείο για λίγη ώρα, τόσο ώστε να γίνουν πιο στερεά και να κόβονται και πιο εύκολα, χωρίς να χάνουν το σχήμα τους. Τώρα θα σας δείξω πως κάνουμε και το ανάποδο Maki Roll, που είναι το ρύζι από πάνω αντί από μέσα. Παίρνουμε το φύλλο μας ξανά, βάζουμε τα χέρια μας στο νερό, απλώνουμε το ρύζι μας κανονικά όπως στο προηγούμενο. Όταν απλωθεί καλά το ρύζι μας, έτσι, αναποδογυρίζουμε το φύλλο και γεμίζουμε από μέσα. Πάρω πάλι τις γαλλίδες, θα βάλω και λίγο σωμό. Ξανά με τον ίδιο τρόπο. Βάζω λίγο νερό στην άκρη για να κολλήσει. Αφού είναι έτοιμο, αν θέλω, το βάζω μέσα στο σασάμι, το μαύρο, είναι πολύ εύκολο να κολλήσει πάνω στο ρύζι μας, διότι το ρύζι είναι αυτό, όπως ήδη σας έχω πει, κολλάει. Έτοιμο. Στο ψυγείο, εγώ προτιμώ γιατί τα βοηθά να μας φίξουν και μετά που θα περάσει περίπου μισή ώρα τα βγάζουμε και θα κόψουμε. Θα κόψουμε έναν τώρα για να δούμε πως βγήκαν τελικά. Καλή όρεξη, δεν νομίζετε? Να σας υπενθυμίσω ότι όλα τα υλικά είναι πολύ εύκολο να τα βρούμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Χάρηκα που τα είπαμε σήμερα. Θα περιμένω να δω και τα δικά σας Maki Rolls και τα σχόλιά σας. Γεια σας!